Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια για την επιτυχία του κεραυνού και on air για την πορεία στην Ευρώπη. Ξέρω ότι θα περίμενες ένα καλύτερο ξεκίνημα της σεζόν. Κόστησαν και οι απουσίες και η κούραση. Πού πιστεύεις ότι κρίθηκε το σημερινό παιχνίδι? Μεγάλη αρχή, ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Εντάξει, όπως έχω πει και στους παίχτες, η Ευρώπη στο παρόν στάδιο πρέπει να την αφήσουμε πίσω. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Όχι, δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τίποτα, ούτε η κούραση, ούτε οι παίχτες που απουσίαζαν. Νομίζω ότι έχουμε τους παίχτες και το ρόστερ να ανταποκριθούμε στις απουσίες. Θεωρώ ότι σήμερα δεν σταμάτησε να παλεύει το παιχνίδι για 40 λεπτά και ήταν πίσω στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Εντάξει, είχαμε αρκετά ελευθερά σου τα οποία δεν ευτυχίσαμε να ευστοχίσουμε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, έτσι είναι το μπάσκετ, δεν μπορούν να μπαίνουν πάντα όλα. Το σημαντικό είναι ότι από την ήττα πρέπει να μάθεις. Εκεί πρέπει να εστιάζουμε. Το πρωτάθλημα θα είναι δύσκολο. Όλοι έχουν πολύ μεγάλο κίνητρο απέναντι στην ομάδα μας. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα τα τελευταία δύο χρόνια στο πρωτάθλημα βάσει αποτελεσμάτων. Έχουμε και την πορεία αυτή. Οπότε αντιλαμβάνεστε, το κίνητρο των αντιπάλων είναι πολύ ψηλό. Και το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να καταλάβουν οι παίχτες και όλοι στην ομάδα ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν όλα τα παιχνίδια με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Λοιπόν, και μία ερώτηση, η οποία ξέρω ότι δεν είναι της παρούσης, αλλά επειδή δεν ξέρω αν θα έχουμε άλλη ευκαιρία τηλεοπτικά. Ποια είναι η κατάσταση με τον Ραζί, με τον Σάιμον, αλλά και με τον νεοφερμένο Αμερικάνο? Θα είναι έτοιμοι για το πρώτο κρίσιμο ραντεβού του Champions League? Ναι, σίγουρα θα είναι έτοιμοι. Ο Αμερικάνος, ο καινούριος, έχει έρθει στην Κύπρο χθες βράδυ. Εντάξει, θα πρέπει να μείνει 15 μέρες περιορισμένος με βάση το πρωτόκολλο. Όσον αφορά τα άλλα δύο παιδιά, εντάξει, ο Ραζής τώρα ήρθε σιγά σιγά να μπει στην ομάδα. Εντάξει, είχε κάποιες μικρονοχλήσεις, δεν θέλαμε να ρισκάρουμε. Και ο Σάιμον θεωρώ ότι από εβδομάδα θα μπει φουλ στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας. Και μια κουβέντα για την κλήρωση. Για την κλήρωση. Το Champions League. Ναι. Εντάξει, τώρα σε αυτό το επίπεδο, εντάξει, όλες οι ομάδες στα δικά μας μάτια είναι μεγαθύρια. Οι δύο από τις τρεις ομάδες ήταν τώρα στο Final Eight στην Ελλάδα. Η Τόφας είναι με παραδοσιακή αδύναμη στην Τουρκία. Νομίζω ότι αυτό που έχω πει και στην αρχή, νομίζω ότι το Champions League αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Πρώτη φορά είναι η Κυπριακή ομάδα, το αντιλαμβάνομαι και οι παίχτες το ίδιο. Αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάθε παιχνίδι στη σειρά. Τώρα έχουμε το Κυπριακό πρωτάθλημα. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτόν τον τομέα, ούτως ώστε να είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε στο γήπεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστόφορε. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,